του εγώ με θυμών ημί, πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες έως συντελείας του αιώνος. Θα είμαι μαζί σας, είχε πει ο Κύριος. Με ποιο τρόπο θα είναι μαζί μας ο Κύριος? Αυτό που υποσχέθηκε σημαίνει κάτι το βέβαιο, το καταναγκαστικό, το μαγικό? Δεν χρειάζεται δική μας προσπάθεια? Και σήμερα γιατί βιώνουμε την απουσία του Θεού? Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει σήμερα που έχουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και που λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα ευρίσκεται στην Εκκλησία, ευρίσκεται στα μυστήρια, ευρίσκεται όντως το Άγιο Πνεύμα. Αλλά εμείς, ο καθένας από εμάς, έχουμε επικοινωνία μαζί με το Άγιο Πνεύμα. Έλεγε τότε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους που ήταν μέσα στα είδωλα, ειδωλολάτρες, όταν τους είπε για το Θεό, τους λέει, ζητήν, λέει, τον Κύριο, ή άραγε ψηλαφίσια αυτόν και έβριε, και γε ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντος. Δεν είναι, λέει, στους ειδωλολάτρες τα λέει, μακριά, λέει ο Θεός, από καθένα από μας, δεν είναι μακριά, είναι κοντά μας. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, μέσα σε αυτόν, λέει, ευρισκόμεθα, κινούμεθα και υπάρχουμε. Μέσα στον Θεό είμαστε, έτσι, είναι πανταπού παρόν λοιπόν ο Θεός. Ποια όμως είναι η επικοινωνία η δική μας με τον Θεό? Μπορούμε να έχουμε εμείς επικοινωνία με τον Θεό? Επειδή βρίσκεται πανταπού παρόν ο Θεός, σημαίνει ότι είναι και μέσα μας, στην Εκκλησία, ότι είναι οπωσδήποτε στην Εκκλησία, απροϋπόθετα βρίσκεται ο Θεός κοντά μας? Όχι ασφαλώς, έτσι. Γιατί σήμερα είπαμε βιώνουμε την απουσία του Θεού, και την απουσία του Θεού την βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε στεγνή από τη χάρη του Θεού τη ζωή μας καθημερινά και προβληματιζόμεθα και έχουμε λογισμούς και αμφιβολίες ακόμα και για την ύπαρξη του Θεού. Πολλές φορές επηρεαζόμεθα από τις θεωρίες του κόσμου, τις άλλες θεωρίες του κόσμου που λένε για τη δημιουργία του κόσμου, του σύμπαντος, από μια έκρηξη, από αυτά όλα βγάζουν θεωρίες και εμείς οι χριστιανοί προβληματιζόμαστε. Υπάρχει. Και λέει ο Ζωσβάς, είναι κοντά μας, μέσα σε αυτόν κινούμεθα και υπάρχουμε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα απροϋπόθετα, αλλά υπάρχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις. Για να βρεις λοιπόν τον Θεό, για να τον συναντήσεις τον Θεό, για να επικοινωνήσεις με τον Θεό, πρέπει να έχεις τον ανάλογο αγώνα. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Θεός είναι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια, όταν κοινωνήσω, όπως και να κοινωνήσω, ό,τι και να γίνει, εγώ θα επικοινωνήσω με τον Θεό. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα, αλλά θέλει τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Απροϋπόθετα λοιπόν δεν γίνεται τίποτα μέσα στην Εκκλησία. Ούτε μαγικά γίνεται τίποτα μέσα στην Εκκλησία, ούτε απροϋπόθετα. Και γιατί σήμερα βιώνουμε την απουσία του Θεού και από την Εκκλησία την απουσία του Θεού, ενώ υπάρχει στα μυστήρια, λέμε ότι υπάρχει στα μυστήρια, είναι έγκυρα τα μυστήρια, υπάρχει. Γιατί βιώνουμε την απουσία του Θεού, γιατί βαδίζουμε σε άλλα μονοπάτια, ανορθόδοξα, αιρετικά κλπ. Όλα αυτά που έχουμε πει? Γιατί δεν έχουμε επικοινωνία. Δεν έχουμε κοινωνία, επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος έχει κοινωνία και επικοινωνία με τον Θεό και υπάρχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του και μιλάει το Άγιο Πνεύμα, τότε σε αυτή την περίπτωση πάβει να μιλάει ο άνθρωπος, μιλάει ο Θεός. Όταν ας πούμε γίνει κάτι, γίνεται κάτι, σαν την καθημερινότητα μιλάμε τώρα, έτσι γίνεται κάτι και εγώ θυμώνω. Αυθόρμητα λοιπόν μου έρχεται να απαντήσω, έτσι. Δεν αφήνω να μιλήσει ο Θεός. Αν άφηνα να μιλήσει ο Θεός, αλλιώς θα μιλήσει. Με το στόμα το δικό μου να μιλήσει το Άγιο Πνεύμα όταν εγώ είμαι θυμωμένος. Αλλά μιλάω εγώ. Και λέω και εγώ έτσι. Λέω στον άλλον, τον προσβάλλω, τον θύπω, τον βρίζω. Ό,τι μου έρθει εκείνη την ώρα λέω. Δεν μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Όταν θέλουμε στη ζωή μας να μιλήσει το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε εμείς. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν χρειάζεται σιωπή. Να σοπάσω εγώ και να μιλήσει το Άγιο Πνεύμα. Άμα μιλήσω εγώ, δεν μπορεί να μιλήσει ο χρόνος και εγώ να μιλήσω και το Άγιο Πνεύμα. Υποχωρεί ο Θεός. Υποχωρεί το Άγιο Πνεύμα και αφήνει να μιλάω εγώ. Γιατί ο Θεός, είπαμε πολλές φορές, το έχουμε πει, σέβεται την προαίρεσή μας και την ελευθερία μας. Δεν την καταδεσμεύει, δεν την καταδυναστεύει την ελευθερία μας ο Θεός. Άμα θέλουμε λοιπόν να μιλάει ο Θεός, όταν θέλουμε να τον αφήνουμε να μιλάει και όχι να μιλάει όταν είμαστε ήρεμοι, όταν όλα πάνε καλά, να μιλάει όταν προβληματιζόμαστε, όταν ακούμε τις θεωρίες του κόσμου, όλα αυτά τα πράγματα, τα αντίθετα επιστήματα.
μας να μιλάει. Όχι να μιλάμε και μετά να καθόμαστε και να λέμε τι κάθεσε και είπα τώρα το θέλει αυτό ο Θεός όλα αυτά τα πράγματα. Εκ των υστέρων να προσπαθούμε να θεραπεύουμε αυτά που κακώς είπαμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ύπαρξη λοιπόν του Θεού και του Αγίου Πνεύματος μπορεί να είναι μέσα μας, μπορεί να υπάρχει, αλλά με τις προϋποθέσεις που θέλει ο Θεός. Όχι με τις προϋποθέσεις που θέλουμε εμείς. Και αν σήμερα βιώνουμε την απουσία του Θεού και την απουσία του Αγίου Πνεύματος σε αυτή τη ζωή μας, σε αυτήν την οικογένειά μας, νιώθουμε κενή μέσα μας, νιώθουμε κενή την παρουσία μας, κενή, άδεια, έτσι. Την παρουσία μας είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί θέλουμε εμείς να μιλάμε, εμείς να αποφασίζουμε, εμείς να σκεφτόμαστε, το εγώ το δικό μας να πηγαίνει μπροστά, η ελευθερία μας, να μην την υποτάξουμε στο Θεό την ελευθερία μας, την υποτάσσουμε σε όλα τα άλλα του κόσμου τα πράγματα, γινόμαστε καραγκιόζιδες, μαϊμούδες και γυναίκες πιο πολύ, έτσι, να κάνουμε αυτά που θέλει ο κόσμος και οι χριστιανές γυναίκες, έτσι. Και δεν δίνουμε περιθώρια στο Θεό, δεν δίνουμε αυτό το περιθώριο στο Θεό. Ο Θεός να βαδίσει μπροστά και εγώ να πάω κατόπιν. Ο Θεός να βαδίσει. Υπάρχουν λοιπόν οι προϋποθέσεις που πρέπει να τις τηρούμε οπωσδήποτε αν θέλουμε να υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Πώς μπορούμε σήμερα να γλωσσολαλούμε τότε που ήρθε το Άγιο Πνεύμα? Οι Άγιοι Απόστολοι μίλαγαν όλες τις γλώσσες του κόσμου, Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και Έλληνες και Αιγύπτιοι κλπ. Άκουγε ο καθένας τη γλώσσα του, τα μεγαλεία του Θεού. Εμείς πώς μπορούμε να γλωσσολαλούμε σήμερα? Μπορούμε να γλωσσολαλούμε? Βέβαια μπορούμε να γλωσσολαλούμε. Άμα αφήνουμε πάλι να μιλάει το Άγιο Πνεύμα και όχι εμείς να μιλάμε, θα γλωσσολαλούμε τότε. Τι θα λέμε δηλαδή? Θα λέμε πράγματα ακατανόητα στον κόσμο. Ανόητα. Έτσι θα μας λένε χαζοί οι άνθρωποι. Όταν δεν ζητάς το δίκιο σου λοιπόν, όταν συγχωράς και όταν μιλάς έτσι ειρηνικά και όταν αφήνεις το Θεό να μιλάει, γλωσσολαλείς. Γιατί μιλάει το Άγιο Πνεύμα? Δεν υπάρχει ανάγκη σήμερα να γλωσσολαλούμε με την έννοια την τότε. Γιατί τότε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρήστος, υπήρχαν τα χαρίσματα αυτά, τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος για τους απίστους, για να πιστέψουν οι άπιστοι. Εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε πιστοί σήμερα, η γλωσσολογία δικιά μας ποια είναι? Να μιλάει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας και με το στόμα μας. Όταν λοιπόν μου λένε όλοι αυτό να ζητήσω το δίκαιο μου να πάει στα δικαστήρια και εγώ αφήσω το Άγιο Πνεύμα, ας πούμε, να μιλήσει και μου πει όχι το Άγιο Πνεύμα, μου πει άκου, είσαι χαζός. Δεν ζητάς το δίκαιο σου. Είσαι ανόητος. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν αφήνουμε σήμερα να μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλουμε να γλωσσολαλούμε, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα πει αυτά που δεν μας συμφέρουν. Δεν συμφέρουν στα πάθη μας, στον εγωισμό μας. Οπότε μιλάω εγώ πιο μπροστά, το βάζω στην άκρη του Άγιο Πνεύμα και πάω και κοινωνώ από την Κυριακή, παίρνοντας τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και νομίζω ότι αυτό το πιο πιστό μας είναι και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά το έχω βάλει στην άκρη και του δίνω τα περιθώρια που θέλω εγώ να υπάρχει μέσα μου. Δεν το αφήνω να είναι κυρίαρχο στη ψυχή μου, στη γλώσσα μου, στη σκέψη μου, στα συναισθήματά μου, στα μάτια μου, στα αυτιά μου, σε όλα. Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση να γλωσσολαλούμε σήμερα όταν λέμε αυτά που λέει το Άγιο Πνεύμα, αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να μιλάει, τα οποία είπαμε όμως για τον κόσμο είναι ακατανόητα και ανόητα. Στα θέματα της πίστεως, πάλι μπορούμε να αφήνουμε να μιλάει το Άγιο Πνεύμα και μιλάει το Άγιο Πνεύμα δια της ομολογίας. Δια της ομολογίας της πίστεως, ομιλεί το Άγιο Πνεύμα στα θέματα της πίστεως. Πρέπει να ομολογούμε λοιπόν την πίστη μας. Όταν ομολογώ δηλαδή την πίστη μου και μιλάω και λέω έτσι και η αίρεση και ο οικουμενισμός και αυτά, είναι το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε εδώ στα θέματα της πίστεως, εδώ πρέπει να μιλάμε. Να μιλάμε, να ομολογούμε, να λέμε αυτά που λένε οι πατέρες, αυτά που λένε οι κανόνες, αυτά που λέει η Εγγραφή. Χωρίς να ντρεπόμαστε, χωρίς να υποστέλουμε τη σημαία της πίστεως, εδώ είναι δια της ομολογίας στα θέματα της πίστεως η ομιλία. Και εδώ, όταν δεν ομολογούμε το Άγιο Πνεύμα, κοιτάμε το βόλεμά μας. Αυτό που λέμε, που μιλάμε για βόλεμα, είναι ουσιαστικό, έτσι. Κοιτάμε το βόλεμα, δηλαδή, να μην υποστούμε τις συνέπειες της ομολογίας. Γιατί η ομολογία έχει συνέπειες. Τίποτα δεν είναι στην Εκκλησία χωρίς συνέπειες. Και η ομολογία πληρώνεται σήμερα, και η ορθοδοξία πληρώνεται σήμερα, και η ορθόδοξη ζωή πληρώνεται σήμερα. Όλα πληρώνονται. Όλα πληρώνονται. Και στην καθημερινότητά μας, άμα θέλουμε να ζούμε χριστιανικά, πρέπει ανά πάσα στιγμή να πληρώνουμε το αντίτιμο της ομολογίας αυτής στη ζωή μας, της ομολογίας, έτσι.
χριστιανικά, δεν πληρώνεται αυτό. Να δει το παιδί μας χριστιανικά στο σχολείο, παντού. Πληρώνεται αυτό σήμερα, πληρώνεται αυτό. Και το ξέρουμε, για να μην επεκταθούμε πάρα πολύ, σε όλα τα άλλα θέματα που αφορούν τη ζωή μας, την καθημερινότητα, την πνευματικότητά μας, το τι θα κάνουμε κάθε μέρα, αφήνουμε πάλι να μιλάει το Άγιο Πνεύμα διαχρονικά. Πώς μιλάει διαχρονικά το Άγιο Πνεύμα? Δια των Αγίων Γραφών, δια των Ιερών Κανόνων και δια των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Μιλάει διαχρονικά το Άγιο Πνεύμα στην καθημερινή μας ζωή, τι πρέπει να κάνω. Και αν το ακολουθώ αυτό, δηλαδή αν ακούω πλέον εγώ το Άγιο Πνεύμα, όχι αν αφήνω να μιλάει το Άγιο Πνεύμα και που χρειάζεται να μιλάει, αλλά να ακούω εγώ, γιατί πρέπει να ακούω και εγώ τι μου λέει το Άγιο Πνεύμα. Τα αυτιά μας πρέπει, και τα αυτιά μας, όχι μόνο εμπρός μας, και τα αυτιά μας να ακούνε αυτά που λέει το Άγιο Πνεύμα. Αν λοιπόν ακούω τι λέει ανά πάσα στιγμή το Άγιο Πνεύμα στην καθημερινότητα και κάνω αυτά που λέει η Αγία Γραφή, αυτά που λένε οι Άγιοι μας κλπ., πάλι θα ζω ορθόδοξα, πληρώνοντας ανά πάσα στιγμή το αντίτιμο. Δηλαδή πρέπει και τα αυτιά μου να μάθουν να ακούν αυτά που ψυχικά και πνευματικά και εσωτερικά θα μου λέει το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να μάθει ο άνθρωπος, αδελφοί μου, να μιλάει όταν πρέπει να μιλάει και να σιωπά όταν πρέπει να σιωπέ. Εμείς κάνουμε πολλές φορές το αντίθετο, εκεί πρέπει να σιωπάσουμε και εκεί που πρέπει να μιλήσουμε, δηλαδή η συνομολογία και όλα αυτά, σιωπούμε. Κάνουμε το αντίθετο, πρέπει να μάθουμε όπως θέλει ο Θεός, γεννηθεί το που λέμε το θέλημά σου, που το λέμε κάθε μέρα και έχει γίνει συνήθεια, γεννηθεί το θέλημά σου. Το θέλημα του Θεού είναι μαρτυρικό για τη ζωή τη δική μας, δηλαδή να ζω μαρτυρικά, να ζω σταυρικά, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το γεννηθείτε το θέλημά του, είναι να ζω σταυρικά, να ζω μαρτυρικά κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Εκεί λοιπόν που πρέπει να μιλάω, πρέπει να μάθω να μιλάω, να ομολογώ και όταν πρέπει να υποστηρίξω το δίκαιο του αδελφού μου. Και εκεί που πρέπει να σιωπώ, πρέπει να σιωπώ όταν πρόκειται για το δικαιό μου το δίκαιο, όταν φύγεται ο εγωισμός μου, όταν με προσβάλλει ο άλλος, τότε αφήνω το Άγιο Πνεύμα και να με καθοδηγεί όπως θέλει εκείνο. Δηλαδή, πού πρέπει να σιωπώ και πού πρέπει να ομιλώ. Γιατί εμείς είπαμε σήμερα συνήθως κάνουμε το αντίθετο. Στην πρακτική καθημερινότητά μας, πώς νιώθουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Το Άγιο Πνεύμα, πολλές φορές όταν νιώθουμε την παρουσία μέχρι που μας κατανήσει, μας φέρνει στα συγκαλά μας. Νιώθουμε πραγματικά ότι υπάρχουμε, ότι ζούμε. Μας δίνει μια παρηγοριά, είναι παρηγορητής, είναι παράκλητος. Μας δίνει ελπίδα. Αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όταν νιώθουμε αυτή τη χάρη, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσα στον αγώνα, μέσα στην Αθήνα, και δεν νιώθουμε μια κενότητα, την απουσία του Αγίου Πνεύματος, το άδειασμα αυτό, ή την παρουσία των παθών, το να χαιρόμαστε καλλιεργώντας τα πάθη μας. Και αυτό είναι απουσία. Πρέπει να μάθουμε δηλαδή μέσα μας να βλέπουμε πότε υπάρχει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και πότε υπάρχει η απουσία του Αγίου Πνεύματος. Και εμείς, επειδή καθημερινά προσπαθούμε να ευχαριστηθούμε αισθησιακά, να ευχαριστούμε τις αισθήσεις μας, γι' αυτόν ακριβώς λόγο έχουμε μόνιμη απουσία του Αγίου Πνεύματος. Μόνιμη απουσία. Γιατί αν είχαμε παρουσία, δεν θα κοιτούσαμε να ευχαριστήσουμε τις αισθήσεις μας. Θα είμαστε ικανοποιημένοι πλήρης αυτάρκης, το έχουμε πει, από αυτά που μας δίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, τα πνευματικά, την παρηγοριά, την ελπίδα της σωτηρίας μας, το σωστό δρόμο, το φως, την αλήθεια. Και θα είχαμε αρκεστεί σε αυτά τα πράγματα που μας δίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και δεν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις αισθήσεις μας. Με αυτά που κάνουμε καθημερινά, που πρέπει να κάνουμε, να δείξουμε, για να αναπαυθούμε, για να ξεκουραστούμε σωματικά και ψυχικά, επειδή υπάρχει, αυτό είναι δείγμα της απουσίας του Αγίου Πνεύματος. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να αναπαύσουμε το σώμα μας, τις αισθήσεις μας, τα πάθη μας και όλα αυτά τα πράγματα, τότε τόσο πολύ περισσότερο φαίνεται η απουσία του Αγίου Πνεύματος. Η δε παρουσία του Αγίου Πνεύματος δημιουργεί μια αμεριμνία στον άνθρωπο. Δηλαδή δεν κοιτάει πολλά πράγματα, δεν τον ενδιαφέρουν πολλά πράγματα. Και αυτό να μην κάνει και διακοπές να μην πάει και αυτά, και χρήματα να μην έχει και να χρωστάει και να χρωστάει. Δεν αντιμετωπίζει τα πράγματα όπως ο καθημερινός άνθρωπος. Με το άγχος, με την αβεβαιότητα, με την απελπισία. Να αντιμετωπίσει έτσι όπως και αυτός που έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα στα πράγματα.
Επειδή λοιπόν υπάρχει η απουσία του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και εμείς μεταβαλόμεθα όπως ο κόσμος και συμμορφωνόμεθα όπως ο κόσμος και κάνουμε αυτά που θέλει ο κόσμος και θέλουμε να ικανοποιηθούμε όπως ικανοποιείται ο κόσμος και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει η απουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να υπάρξει, να συνυπάρξει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος με όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά, αυτά που κάνει ο κόσμος. Δεν γίνεται αυτό. Απροϋπόθετα είπαμε και στην αρχή, δεν μπορεί να υπάρχει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας και να συνυπάρχει, ας είναι πάντα που παρόν. Σήμερα για να ταιριάξουμε λίγο και να επειδή φτάνουμε στην Πεντηκοστή σήμερα που γίνεται και η Μεγάλη Σύνοδος, για τα θέματα της Εκκλησίας, φαίνεται η Εκκλησία μας να ζει την εποχή του πύργου της Βαβέλ. Τότε που υπήρχε η σύγχυση των γλωσσών, που λέει το κοντάκιο της, λέει το κοντάκιο της Πεντηκοστής, ότε κατά βάση τας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του κυρίως τα γλώσσα και λοιπά διέμει. Η παρουσία ήταν αρνητική τότε του Αγίου Πνεύματος. Κατέβηκε ο Θεός και συγχύστηκαν οι άνθρωποι και μίλαγε ο καθένας τη γλώσσα του. Και τότε λένε, οι πατέρες έτσι, τότε δημιουργήσαν οι πολλές γλώσσες, ενώ πια ακριβώς δεν υπήρχε μία γλώσσα σε όλο τον κόσμο, και διασκορπίστηκαν τότε οι άνθρωποι σε όλη τη γη, γράφει η Αγιαγραφή, διασκορπίστηκαν σε όλη τη γη άνθρωποι, Αμερική, Αυστραλία που βρήκανε όταν πήγαν οι εξερευνητές, ο Κολόμπους και οι άλλοι, ηθαγενείς, να μιλάνε τη δική τους γλώσσα. Έτσι, και η σύγχυση λοιπόν των γλωσσών από μία γλώσσα σε πολλές γλώσσες ήταν η αρνητική παρουσία του Αγίου Πνεύματος, επειδή ο άνθρωπος σκέφτηκε να φτάσει στο Θεό με τον πύργο αυτό που θα έκανε. Η ίδια λοιπόν σύγχυση υπάρχει και σήμερα που λέει και το Προτάριο. Για δώσε μου Μάρκο, δώσε μου το μηνύμα του σημερινού. Δώσε μου να δούμε ένα ωραίο Προτάριο της Τρίτης Οδής που μιλάει για τη σύγχυση των γλωσσών. Αυτή η σύγχυση των γλωσσών υπάρχει και σήμερα. Αυτή η σύγχυση λοιπόν των γλωσσών υπάρχει και σήμερα. Ακούσετε ένα ωραίο τροπάριο. Τα ακούμε τα τροπάρια και δεν τα κατανοούμε. Τα ακούμε και δεν τα κατανοούμε. Της Τρίτης Οδής που το είπαμε χθες και σήμερα. Δύναμης, τη μεριστήσα πάλε φωνήν κακός ομονοϊσάντων εις μη αναρμονίαν θείος συνήψε γνώση συνετίζουσα πιστούς της Τριάδος ενή εστερεώθημεν. Σήμερα λέει που επιδήμησε το Άγιο Πνεύμα ήρθε και μας επισκίασε, μας επισκέφτηκε. Τότε λέει την μεριστήσα πάλε φωνή που είχαν διαμεριστεί σε γλώσσες πολλές να μην καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τότε κακός ομονοϊσάντων. Ομονόησαν οι άνθρωποι, αλλά στο κακό. Ομονόησαν, έτσι που λέει ο Άγιος Πνεύματος και οι ληστές λέει ομονοούν. Δεν είναι καθομόνια καλή. Που λέμε εδώ τώρα, που λέει και η Κύπρος λέει της Εκκλησίας, να υπάρχει ομόνια, να μην υπάρχει διάσπαση της Εκκλησίας. Η διάσπαση για το κακό, για να κηρύξουμε την αίρεση, για να μην καταδικάσουμε την αίρεση και όλα αυτά τα πράγματα, είναι ό,τι χειρότερο μέσα στην Εκκλησία. Να υπάρχει ομόνια για το κακό. Κακός λέει ομονοϊσάντων. Εις μία αναρμονία θείος είναι και σήμερα λέει που ήρθε το Άγιο Πνεύμα μας ένωσε όλους. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν μας ενώνει. Πώς μας ενώνει το Άγιο Πνεύμα? Πρώτα πρώτα στην ίδια πίστη. Στην πίστη των πατέρων μας. Στο να ζούμε μαρτυρικά, σταυρικά, όπως λένε οι πατέρες μας. Να τηρούμε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι μας ενώνει το Άγιο Πνεύμα και έχουμε μία φωνή, μία γνώμη, μία σκέψη. Την ενότητα της πίστης που παρακαλούμε στην Εκκλησία μας, έτσι. Αυτά όλα λοιπόν για την ομόνοια και την ενότητα. Στις εκκλησίες μας υπάρχει σήμερα ομόνοια και ενότητα, αλλά για το κακό ομονοούν οι επίσκοποι μας στο κακό. Και ερχόμαστε λοιπόν στα σημερινά γεγονότα. Έχουμε εδώ μια εγκύκλιο που μου τη φέρανε εχθές στην εγκύκλιο αυτή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έχει αριθμό 2977. Είναι από τη Μητρόπολη, αντίγραφο από τη Μητρόπολη Δημητριάδος,
που αποστέλλεται σε όλες τις Μητροπόλεις από τη Σύνοδο της Εκκλησίας και μιλάει για τη μεγάλη Σύνοδο που ήδη γίνεται στην Κρήτη. Σε αυτή λοιπόν την εγκύκλιο και υπογράφουν μέσα στην εγκύκλιο αυτή, σας το λέω και προτέρων που υπογράφουν, γιατί είναι και κάποιοι αξιόλογοι κατά κόσμο, ο Αθηνών Ιερώνυμος, ο Ηλίας Γερμανός, ο Μαντινίας Αλέξανδρος, ο Άρτης Ιγνάτιος, ο Λαρίσης Ιγνάτιος, ο Νικαίας Αλέξιος, ο Ναυπάκτου Βλάσιο και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, ο Σάμου Ευσέβιος, ο Καστορίας Σεραφείμ, ο Φλωρίνης Θεόκλητος, ο Καστανδρίας Νικόδημος, ο Σερών Θεολόγος, ο Σιδηροκάστρου Μακάριος και ο Αρχιγραμματίας κλπ. Έτσι υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούνται κατά κόσμο αξιόλογοι. Αυτή λοιπόν η εγκύκλιος πρέπει να την σχολιάσουμε κάπως, γιατί μας δίνει την ευκαιρία σήμερα που έχουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, μας δίνει την ευκαιρία, μια και μου ήρθε στα χέρια μου, εχθές μου ήρθε στα χέρια μου από κάποιον αδελφό, και μας δίνει την ευκαιρία λοιπόν η εγκύκλιος αυτή, εν σχέση με τη Σύνοδο, για να καταλάβουμε, από αυτά που γράφουν οι ίδιοι αρχιερείς, το ποιόν τη Συνόδου της Μεγάλης και Πανορθοδόξης Συνόδου που γίνεται ήδη, στην Κρήτη. Δεν θα σας τη διαβάσω όλη, γιατί μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Θα σχολιάσουμε μόνο ορισμένα σημεία της. Στην αρχή λοιπόν, μετά την πρώτη παράγραφο, λέει το εξής η εγκύκλιος. Καταρχάς, το εκκλησιαστικό πολίτευμα είναι συνοδικό και ιεραρχικό. Είναι συνοδικό λοιπόν το εκκλησιαστικό πολίτευμα και ιεραρχικό. Το συνοδικό δηλώνει την ύπαρξη πολλών ανθρώπων επί το αυτό και εις το όνομα του Χριστού συνηγμένων, και το ιεραρχικό δηλώνει ότι υπάρχει η ιεράρχησή τους ανάλογα με τα χαρίσματα που διαθέτουν. Το συνοδικό λοιπόν πολίτευμα, μας λένε εδώ οι πατέρες της Διακού Συνόδου, δηλώνει την ύπαρξη πολλών ανθρώπων επί το αυτό και στο όνομα του συναγμένου, και το ιεραρχικό δηλώνει την ύπαρξη και ιεράρχησή τους ανάλογα με τα χαρίσματα που διαθέτουν. Ξέρετε για ποια χαρίσματα μιλάει εδώ? Για τα προϋπόθετα. Χάρισμα της ιεροσύνης που πήραμε. Γιατί αν μιλούσε για άλλα χαρίσματα που έχουν, μπορεί να έχει ένα χάρισμα λαϊκό κλπ, θα πρέπει να τον ακούσουν. Οποιοςδήποτε. Μιλάει λοιπόν για το χάρισμα της ιεροσύνης που έχουν, της αρχιεροσύνης. Το χάρισμα αυτό που το πήραν έρχοντας και γλύφοντας, χωρίς σκόπο, με διάφορα παρασκήνια και όλα αυτά που τα ξέρουμε. Πλέον είναι γνωστά έτσι πώς παίρνουν οι επίσκοποι το αξίωμα αυτό, έτσι. Και μιλάει για αυτό λοιπόν το χάρισμα που διαθέτουν οι επίσκοποι, για το χάρισμα αυτό. Το χάρισμα δεν έκανες κανένα κόπο. Το χάρισμα μάλλον έκανες παρασκήνια, σκηνοθεσίες, έκανες συμβιβασμούς για να το πάρεις λοιπόν το χάρισμα αυτό. Γιατί το αναφέρεις λοιπόν, αυτό πρέπει να ντρέπεσαι. Πρέπει να ντρέπονται να λένε για τέτοια χαρίσματα. Άλλο να είχαμε ένα χάρισμα ενός, ένα πνευματικό χάρισμα από έναν άγιο άνθρωπο, έναν άγιο επίσκοπο, έναν άγιο μοναχό, έναν άγιο λαϊκό, να είχαμε ένα χάρισμα πνευματικό, διάκριση. Γιατί αυτό ανταπόκρισε με πολύ φόβο. Με πολύ αγώνα πνευματικό. Επειδή όμως δεν συμβαίνει αυτό, αλλά μιλάνε για τα χαρίσματα της ιεροσύνης που πήρανε, αυτά που σας έλεγα τα απροϋπόθετα, πάλι χωρίς σκόπο και με παρασκήνια και όλα αυτά τα πράγματα, δολοπλοκίες, αυτά θα πρέπει να ντρέπονται να του λένε τα χαρίσματα αυτά. Και λέει, συνεχίζει και λέει το εξής η εγκύκλιος. Σε όλα αυτά τα εκκλησιαστικά επίπεδα, Ιερά Σύνοδος, Μητροπόλης, Ενορίες, Μονές, λειτουργεί το συνοδικό και ιεραρχικό πολίτευμα και έτσι εκφράζεται η αλήθεια της πίστεως. Η αλήθεια λοιπόν της πίστεως λέει ότι εκφράζεται συνοδικά. Αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι απάτη, δεν είναι αλήθεια αυτό. Γιατί πώς έχουμε τόσες συνόδους και ήταν ληστρικές. Να, η συνόδος Οικουμενική, η συνόδος Φλωρεντίας Φεράρας, μία σας λέω από όλες. Ξέρετε ότι είναι πιο πολλές οι ληστρικές συνόδοι από τις Ορθόδοξες. Μόνο την περίοδο του αριανισμού, σε περίοδο δηλαδή 50 περίπου ετών που είχε επικρατήσει ο αριανισμός, υπήρξαν 17 καταγεγραμμένες στα πρακτικά των συνόδων αριανικές σύνοδοι, που προσπαθούσαν να εξαλείψουν το ομοούφιο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. 17 αριανικές σύνοδοι, μόνο στα 57 χρόνια. Πώς λοιπόν εκφράζεται λοιπόν συνοδικά η αλήθεια της πίστεως? Η αλήθεια είναι καταγεγραμμένη. Την άπαξ παραδοθήσα πίστη που λέει ο Άγιος Ιούδας ο αδελφός του, στην επιστολή του. Άπαξ παραδόθηκε η πίστη. Πώς εκφράζεται λοιπόν?
τη κάθε αιρέσεως, όπως είναι τώρα ο οικουμενισμός, είναι στην εποχή μας και πρέπει να την καταδικάσουμε, και άλλο να εκφράσουμε την αλήθεια της πίστης όπως θέλουμε εμείς συνοδικά. Είναι καταγεγραμμένες οι αλήθειες. Τα είμαστε εμείς. Το σύμβολο της πίστης, στους κανόνες, στους όρους των πατέρων, στη διδασκαλία των Αγίων, στην Αγία Γραφή. Είναι καταγεγραμμένο. Τι να οριοθετήσουμε, τι να πούμε για την αλήθεια της πίστης. Άλλο να καταδικάσουμε μια αίρεση που δεν το κάνει αυτό η Σύνοδος. Η Σύνοδος δεν καταδικάζει τίποτα στην Κρήτη. Τουλάχιστον αυτά έχουν πει οι πατέρες της προσυνοδικής επιτροπής, ότι δεν θα μιλήσουν για θέματα πίστεως. Για αυτά που θα έπρεπε και μόνο να μιλήσουν, για τίποτα άλλο θα έπρεπε να μιλήσουν. Η αλήθεια λοιπόν της πίστεως δεν εκφράζεται συνοδικά. Είναι εκπεφρασμένη, είναι διαχρονική, η αλήθεια είναι εκπεφρασμένη από τους Αγίους, από τους κανόνες, από την Αγία Γραφή και εμείς την ακολουθούμε. Την ακολουθούμε, την δεν εκφράζεται συνοδικά. Και δεν εκφράζεται συνοδικά όχι γιατί η Σύνοδος δεν μπορεί να εκφράσει μια αλήθεια, μπορεί να πει, όπως η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ομολόγησε την αλήθεια, την καταγεγραμμένη στην Αγία Γραφή αλήθεια, καταγεγραμμένη ήταν η αλήθεια και την εβίωναν οι πατέρες. Και όταν ήρθε ο Άριος και πήγε να τα κάνει άνω κάτω, έκαναν σύνοδο οι πατέρες και καταδίκασαν την αίρεση. Και ανακήρυξαν το ομοούς και όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχε η αλήθεια, δεν την ανακήρυξαν τότε. Να καταλαβαίνουμε λοιπόν τι λέει η Σύνοδος λοιπόν. Έτσι λέει, εκφράζεται η αλήθεια της πίστεως. Και οι ιατρικές σύνοδοι, τόσες ιατρικές σύνοδοι, τι εξέπτωσαν αυτές. Αφού συνοδικά εκφράζεται η αλήθεια. Είναι καταγεγραμμένη λοιπόν η αλήθεια και εμείς την ακολουθούμε. Εμείς την ακολουθούμε, τη βιώνουμε μέσα μας και την ακολουθούμε. Είναι λάθος λοιπόν αυτό και απορώ πως ο Αγίου Βλασίου και πως τον Ναφάκου, ο ιερόθεος πως που υπήρχε μέσα στο αυτό, πως έγραψαν τέτοιες ανοησίες. Και λέει παρακάτω μια μεγαλύτερη ανοησία. Η Εγκύκλειος. Αυτό φανερώνεται έντονα στη Θεία Ευχαριστία που εκφράζει τον τρόπο λειτουργίας του Συνοδικού Πολιτεύματος. Η Θεία Λειτουργία λοιπόν εκφράζει τον τρόπο λειτουργίας του Συνοδικού Πολιτεύματος. Ακούτε ανοησίες σε εγκύκλιο που διαβάστηκε από όλους τους ιερείς. Η Θεία Λειτουργία μας κάνει μετόχους στη Σταυρική Θυσία του Χριστού. Μετέχουμε κι εμείς, μετέχουμε στη Σταυρική Θυσία. Στην Ανάσταση, ό,τι πάρει καθένας με την προαίρεση που θα προσέφθηκε λοιπόν. Γινόμαστε μέτοχοι λοιπόν της Σταυρικής Θυσίας. Τούτο ποιείται στην Εμήν Ανάμνηση που είναι ο Κύριος. Γινόμαστε λοιπόν δια της Θείας Λειτουργίας μέτοχοι στη Σταυρική Θυσία. Μετέχουμε όλοι, ενσωματούμεθα όλοι όπως είπαμε, είτε στο αιρετικό σώμα είτε στο ορθόδοξο σώμα του Χριστού, ανάλογα από πού παίρνει τα μυστήρια κανείς. Και εδώ μας λέει τώρα η Εγκύκλειος, αυτό φανερώνεται έντονα στη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή το Συνοδικό Πολίτευμα της Εκκλησίας, έτσι, που εκφράζει τον τρόπο λειτουργίας του Συνοδικού Πολιτεύματος. Η Θεία Ευχαριστία εκφράζει τον τρόπο λειτουργίας του Συνοδικού Πολιτεύματος. Ακούστε παρακάτω. Στο οποίο υπάρχει ο Επίσκοπος ως Πρόεδρος. Έχουμε Πρόεδρο στην Εκκλησία. Μέσα στη Λειτουργία έχουμε Πρόεδρο. Δεν έχουμε ποιμένα πατέρα ή το οποίο υπάρχει λέει στη Λειτουργία ο Επίσκοπος ως Πρόεδρος της Ευχαριστιακής Συνάξεως και διδάσκαλος της Αληθείας, η κληρική, η μοναχή και η λαϊκή, με το ιδιαίτερο χάρισμά του ο καθένας. Το χάρισμα τα πάλι εδώ εννοούν αυτό, έτσι. Καθένας που έχει ο καθένας να είναι κληρικός, το χάρισμα της ιεροσύνης, μοναχός, το χάρισμα που πήρε, που χειροτονήθηκε, χειροτονήθηκε μοναχός, και ο λαϊκός το χάρισμα που έχει του Αγίου Βαπτίσματος, το χάρισμα του καθένας. Και είναι ο πρόεδρος λοιπόν της Συνόδου, όπως λέμε στη Λειτουργία. Αυτό είναι η θεολογία του Ζιζιούλα. Έτσι που θέλει τον ιερέα λοιπόν μέσα στην Ευχαριστία να εκφράζει τα πάντα όλη η ιερέα μέσα στην Ευχαριστία και που έλεγε ότι είναι ιερέας, λέει, της κτήσεως, ο Ζιζιούλας έλεγε, ιερέας της κτήσεως, της δημιουργίας και γι' αυτό λέει στα πρώτα χρόνια προσφέραμε λέει διάφορους καρπούς κλπ. Και μετά λέει εκ των υστέρων, λέει, το μετατρέψανε αυτό ο Χρυσόστομος και ο Βασίλειος και προσέφεραν άρτο και ίνο. Λέει ο Ζιζιούλας έτσι σε ένα βιβλίο που είχα ρίξει μια ματιά κάτω. Αυτή είναι η θεολογία του Ζιζιούλα λοιπόν που θέλει τον ιερέα πρόεδρο της Συνόδου μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μέσα στη Λειτουργία που δεν σωματούμε τώρα. Και ο ιερέας πρέπει να είναι ό,τι και ο Χριστός. Να γίνουμε όλοι χριστοί, χριστοφόροι, κοινωνόμα κλπ. Έχουμε λέει συνοδικό σύστημα. Και ο πρόεδρος της Συνόδου λοιπόν είναι ο Επίσκοπος. Έτσι λειτουργούν και οι σύνοδοι των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών
και η πανορθόδοξο σύνοδη. Με αυτόν τον τρόπο δοξάζεται ο Τριαδικός Θεός. Έτσι λειτουργούν, όπως λέτε λοιπόν στη Διαλειτουργία, έτσι λειτουργούν και οι Ορθόδοξοι Σύνοδοι. Όσο στη Διαλειτουργία, τι σύνοδο έχουν και τι αυτά. Ακαταλαβίστηκα πράγματα, έτσι. Ακαταλαβίστηκα πράγματα και πράγματα αιρετικά. Από αυτό την εγκύκλιο βλέπουμε και το ποιόν των επισκόπων των δικών μας και τι θα πάνε να κάνουν κάτω. Και ακούστε και στη συνέχεια, δεν σας τα διαβάζω όλα. Παρακάτω λέει για τις 14 τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, που είναι τα πέντε πατριαρχία και οι άλλες, τα άλλα, τα νέα πατριαρχία, Ρωσία, Σερβία κλπ. Και βάλεις εκκλησίες Ελλάδος, Κύπρου κλπ. Έτσι όλες μαζί οι τοπικές εκκλησίες είναι 14. Και λένε λοιπόν ότι ομοφόνος απεφάσισαν και επέλεξαν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο 6 θέματα. 6 θέματα. Ακούστε τώρα τα θέματα που θα συζητήσουμε στη Μεγάλη και Αγία Σύνοδο οι πατέρες, οι επίσκοποι. Τα 6 θέματα λοιπόν αποφάσισαν. Πρώτον, η αποστολή της Ορθοδόξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Η αποστολή της Ορθοδόξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Τι θέμα είναι αυτό? Ποια είναι η αποστολή της Ορθοδόξης Εκκλησίας? Να πεις στους παπικούς ότι είναι αιρετική, στους προτεστάτες ότι είναι αιρετική, στο παγκόσμιο κοινωνικό ότι είναι δαιμονικό, στους μουσουλμάνους, στους μωαμεθανούς ότι λατρεύουν τον διάβολο, στους δωρολάτες, στους άλλους. Που υπάρχει το θέμα των γλωσσών, ένας ας πούμε Σέρβος πώς θα ακούσει τη λειτουργία στα ελληνικά και τι θα καταλάβει, ή τα γράμματα ας πούμε τώρα της Πεντηκοστής, εντάξει τη λειτουργία μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα από την Πεντηκοστή, άμα τα πούμε στα ελληνικά, ένας ας πούμε Σέρβος, ένας Ρώσος, τι θα καταλάβει. Θα υπήρχαν λοιπόν διάφορες ενορίες στην ίδια επισκοπή με τον ένα επίσκοπο που άλλες θα λειτουργούσαν στα σερβικά, άλλες στα ρώσικα, άλλες στα ρουμάνικα και άλλες στα αγγλικά. Τον υπάρχουν λοιπόν πολλοί επίσκοποι
Είναι πρόβλημα, γιατί απαγορεύεται από τους κανόνες. Το να θέλει πάλι η Κωνσταντινούπολη όλες τις νέες χώρες να θέσει τις δικές της και να είναι υποτεταγμένες σαν δορυφόροι της Κωνσταντινούπολης και να λειτουργούν όπως θέλει ο Πατριάρχης. Και όταν κάνουν σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη να καλούν και αυτούς τους Αμερικάνους και τους Αυστραλιανούς. Τους Αυστραλούς. Να γίνουν λοιπόν αυτοκέφαλες εκκλησίες εκεί και η κάθε εκκλησία θα ρυθμίσει λοιπόν, να έχει και λειτουργίες και ενορίες στα σερβικά και στα ρωσικά και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Δεν είναι πρόβλημα αυτό πλέον. Αλλά είναι πρόβλημα όταν ο Πατριάρχης τα θέλει όλα δικά του, ο Ρώσος πάλι Πατριάρχης θέλει και αυτός να επεμβαίνει γιατί έχει το μεγαλύτερο ποιμνίο σήμερα στην Ορθοδοξία. Λόγω των εγωισμών δεν τα βρίσκουμε. Είναι λοιπόν πρόβλημα που θα μπορούσε να λυθεί με ταπείνωση μέσα σε 5 λεπτά. Είναι όμως ένα πρόβλημα η διάσπορα, αλλά δεν έχει θέμα με τη θέση, δεν έχει καμία σχέση με την πίστη. Τρίτον, το αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού. Πώς ανακηρύσσεται μια εκκλησία αυτόνομη. Και αυτό τώρα το κάνουμε θέμα συνόδου. Πώς ανακηρυχθεί μια εκκλησία όπως είναι ας πούμε, η Εκκλησία της Ελλάδος, που είναι αυτόνομη και οι νέες χώρες διεκδικούνται τώρα. Οι νέες χώρες της Ελλάδος είναι αυτές που απελευθερώθηκαν μετά από το διάταγμα που είχε βγάλει, που είχε βγει τώρα το 1928. Το που είχε βγάλει η Κωνσταντινούπολη και έδινε την αυτοκεφαλία στην Ελλάδα. Και τις νέες χώρες τώρα τις διεκδικεί από Θεσσαλία και πάνω το Πατριαρχείο. Πώς λοιπόν γίνεται το αυτόνομο και όλα αυτά τα πράγματα και αυτό είναι θέμα της Συνόδου. Θέμα της Συνόδου, το οποίο είναι και αυτό θέμα πρακτικό και πνευματικό και θα έπρεπε να υπάρχει λύση του όταν υπάρχει η ταπείνωση και η πνευματικότητα δική μας να βρούμε αμέσως τη λύση. Είναι πρακτικό θέμα. Τέταρτον, το μυστήριο του γάμου και τα κολλήματα αυτού. Τι θέμα είναι αυτό. Το μυστήριο του γάμου. Είναι καταγεγραμμένο σαν μυστήριο μέσα στην Αγία Γραφή. Τα κολλήματα του γάμου είναι καταγεγραμμένα μέσα στους ιερούς κανόνες. Τι πρόβλημα υπάρχει. Έχουμε το πρόβλημα των μεικτών γάμων που πρέπει να νομιμοποιηθούν οι μεικτοί γάμοι που απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες μεικτούς γάμους. Το μυστήριο του γάμου ενώνει ομοειδή πράγματα. Όταν ένας είναι ορθόδοξος και ένας αιρετικός δεν μπορεί να τους ενώσει το μυστήριο του γάμου. Και πρέπει να νομιμοποιήσουμε τους μεικτούς γάμους. Έτσι, το μυστήριο λοιπόν του γάμου είναι όλα αυτά λυμένα από την Αγία Γραφή, από τους Ιερούς Κανόνες και πάμε πάλι να συζητήσουμε για να νομιμοποιήσουμε τους μεικτούς γάμους οι οποίοι ήδη είναι νομιμοποιημένοι στην πράξη, γιατί στην πράξη τι συμβαίνει στην Εκκλησία, έτσι, δεν γίνονται μεικτοί γάμοι. Και κάποτε που απαιτούσαμε να γίνει ορθόδοξο και το άλλο μέρος, έτσι να βαφτιστεί ορθόδοξα και το κάνανε πολύ αυτό. Σήμερα τι λέμε, δεν πειράζει, ο γάμος γίνεται, έτσι θα γίνει. Στη μια Ορθόδοξη Εκκλησία, παλιά πηγαίνανε και στην άλλη την Παπικιά και την Πρωτεσταντικιά και κάνανε και εκεί το γάμο, δύο γάμοι. Τώρα λένε σε μια Εκκλησία, δεν πειράζει. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα των μεικτών γάμων που απαγορεύουν οι ιερεί κανόνες, που δεν λειτουργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος στο γάμο, γιατί δεν είναι ομοειδή τα άτομα στην πίστη, αυτό πάμε να το νομιμοποιήσουμε σήμερα. Το τέταρτο είναι αυτό. Το πέμπτο. Η σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρηση αυτή σήμερον. Δεν είναι συνιστίες, δεν ξέρουμε τις συνιστίες, δεν είναι καταγεγραμμένοι. Ποιες μέρες θα νηστεύουμε, τι θα κάνουμε, όλα αυτά δεν είναι καταγεγραμμένα. Και η τήρηση αυτής σήμερον. Σήμερα να βάλουμε να ανοίξουμε κάποια παρατηράκια λοιπόν, έτσι, που θα απαλύνουμε την νηστεία, θα απαλύνουμε πάντοτε, κοιτάμε πώς να απαλύψουμε τον σταυρικό χαρακτήρα του Ευαγγελίου. Να μην υπάρχει σταυρός, να μην υπάρχει δυσκολία στους ανθρώπους. Να ταιριάξουμε με την Ευρώπη, με τη νέα εποχή, με την παγκοσμιοποίηση. Γι' αυτό λέει και η τήρηση αυτή σήμερα. Είναι αυτά καταγεγραμμένα όλα τα θέματα τη νηστεία. Τι θα έπρεπε να πούμε εμείς. Αν χρειαστεί κάποιο, δεν κάνουμε οικονομίες, δεν είναι κάποιο άρρωστο. Δεν είναι μια γυναίκα έγκυος. Δεν θυλάζει η άλλη γυναίκα. Δεν κάνει οικονομίες ο πνευματικός. Πολλές οικονομίες κάνουμε. Η νομιμοποίηση όμως τη παρανομία, όταν δεν υπάρχει ανάγκη, όταν υπάρχει ανάγκη, ο άλλο λέει, α πούμε, είναι άρρωστο και δεν υστεύει. Δεν μπορεί να νηστεύει. Έχει κάθε μεγάλη ευκαιρία. Έχει ανεμία, ξέρω εγώ. Δίνει άδεια πνευματικός και δεν νηστεύει. Είναι στην κρίση λοιπόν του πνευματικού για να δει την ανάγκη και να κάνει την οικονομία. Όταν λοιπόν η οικονομία αυτή γίνει νόμος για όλους, θα ακολουθεί ο καθένας τον εύκολο δρόμο σιγά σιγά, γιατί το είπε αυτό η Εκκλησία. Η παρανομία λοιπόν νομιμοποιείται
Ορθόδοξη Εκκλησία προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Δεν λέει αιρετικό κόσμο. Προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Τι σχέση λοιπόν θα έχει τώρα, είμαστε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, έτσι δεν είμαστε μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησία της Ελλάδος, δεν είναι. Είναι στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, έχουν τις προσευχές, τις έχουν, τους θεολογικούς διαλόγους τους έχουν. Υπογράφουν κοινές συμφωνίες, υπογράφουν, αναγνωρίζουν τα μυστήρια των παπικών και των προστάτων, τα αναγνωρίζουν τα μυστήρια των παπικών και των προστάτων, τα αναγνωρίζουν, τα αναγνωρίζουν στον Πελτού Μεταμέτρου Λιβάνου. Την ιεροσύνη την έχουν αναγνωρίσει πολύ πιο παλιά. Την ιεροσύνη των αιρετικών, έτσι, την έχουν αναγνωρίσει πολύ πιο παλιά των αιρετικών. Και γι' αυτό λέει η σχέση της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς το λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Να νομιμοποιήσουμε πλέον τον οικουμενισμό. Να νομιμοποιήσουμε τις σχέσεις μας αυτές με τους αιρετικούς. Όχι να φύγουμε να γίνουμε πιο Ορθόδοξοι, να γίνουμε πιο αιρετικοί και νόμιμα πλέον. Το είπε η μία και Αγία και Μεγάλη Σύνοδος Ορθοδοξίας. Και όποιος δεν τηρεί, λέει αυτά που θα πει, ας πούμε, θα είναι εκτός εκκλησίας, θα είναι αιρετικός, θα έχει ποινές, θα είναι υποχρεωτικές, είπανε οι αποφάσεις της Συνόδου. Όχι θα δούμε αν είναι Ορθόδοξοι για να στηρίσουμε, θα είναι υποχρεωτικές, διακήρυξαν οι αποφάσεις της Συνόδου. Και λέει το εξής παρακάτω, έτσι, αυτά τα έξι σημεία είναι που θα αναφερθούν, θέματα πίστεως δεν υπάρχουν μέσα σε αυτά, για τα οποία και μόνο θα μπορούσε να συγκληθεί η σύμβουλη. Και λέει μετά, εν συνεχεία, λέει, οι επιτροπές από όλες τις εκκλησίες ετοίμασαν τα κείμενα, ακούστε εδώ να δείτε τώρα εδώ την απάτη, οι επιτροπές από όλες τις εκκλησίες, οι τοπικές εκκλησίες, ετοίμασαν τα κείμενα, υπογράφησαν από τους προκαθημένους των Ορθοδόξων εκκλησιών, τα υπόγραψαν το καθήκον. Και σε τελική μορφή τέθηκαν στις ιεραρχίες των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Τα θέσανε μετά και μετά τα υπογράψαν πρώτα. Κανονικά πρώτα τα θέτουμε και μετά τα υπογράφουμε. Δεν τα υπογράφουμε πρώτα και μετά τα θέτουμε να κάνουμε αλλαγές. Την αλλάξουμε αφού τα είναι υπογεγραμμένα. Με τη δυνατότητα να προτείνουν διορθώσεις και προσθήκες όπως επιβάλλει το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας. Να κάνουμε δηλαδή σε αυτά τα πράγματα κάποιες διορθώσεις. Μα όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα θέματα που συζητάει, δεν είναι τίποτα από αυτά το οποίο είναι επίγον και αναγκαίο στην Εκκλησία παρά μόνο να καταδικαστεί η αίρεση του οικουμενισμού, να καταδικαστεί η μασονία, για την οποία κατηγορείται η Εκκλησία ότι έχει πολλούς μασόνους επισκόπους κλπ. Μα έχει καταδικαστεί να ξανακαταδικαστεί. Και κάθε μέρα πρέπει να καταδικάσει η μασονία. Γιατί είναι θρησκεία με ιερατείο, με θεολογία και με όλα τα στοιχεία της θρησκείας και πρέπει να καταδικάσει ανά πάσα στιγμή. Ώστε αν τυχόν κάπου παρουσιαστεί ένα κρούσμα και πει ότι είναι μασόνος, αμέσως να έχει πάρει απόφαση η Εκκλησία και να είναι εκτός Εκκλησίας αυτός ο οποίος είναι μασόνος. Να καταδικαστεί ο οικουμενισμός, να καταδικαστεί ο παπισμός, αυτά και μόνο θα έπρεπε να κάνουν. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν διορθώσεις που λέει και προσθήκες ή αφαιρέσεις, όπως επιβάλλει το συνοδικό σύστημα, είναι εκ του πονηρού. Γιατί λείπει το βασικό πάνω απ' όλα. Και παρακάτω λέει τα εξής. Κάνουν λοιπόν κάποιες διορθώσεις λοιπόν, και κάποιες προσταφαιρέσεις στα κείμενα αυτά που ήδη υπογράφτηκαν και λέει το εξής η εγκύκλειος. Οι διορθώσεις και οι προσθήκες που είναι ουσιαστικές και συντονίζονται στη διαχρονική εμπειρία και παράδοση της Εκκλησίας θα κατατεθούν στην πανορθόδοξη γραμματεία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη και θα υποστηριχθούν από τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Οι άλλοι 24 που θα πάνε εκεί, ακούτε, ακούτε, θα υποστηριχθούν από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο. Γι' αυτό λένε μία ψήφος, θα υπάρξει 14 εκκλησίες, 14 ψήφια, έτσι. Οι άλλοι θα είναι διακοσμητικά στοιχεία. Ο Αρχιεπίσκοπος που είναι άφωνος και χθής, όπως όσο μιλάει τα ψάρια, τόσο μιλάει και ο Αρχιεπίσκοπος, αυτός θα υπερασπίσει όλες αυτές τις διορθώσεις. Διορθώσεις κάνανε, έτσι, οι επίσκοποι αυτοί, διορθώσεις κάνανε. Για να βελτιωθούν τα ίδια επεξεργαστέ τα κείμενα από τους προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών και έτσι να δοθεί μια καλή εκκλησιαστική μαρτυρία πίστεως και ενότητος στο σύγχρονο κόσμο, συντονισμένη στην όλη παράδοση της Εκκλησίας. Να δοθεί μια εκκλησιαστική μαρτυρία πίστεως και ενότητος. Πίστη ποια πίστη. Τι διακηρύξαμε από πίστη. Ενότητος και ενότητος. Αυτή που λέμε κακός ομονός άλλων. Ενότητα των ληστών, που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, που έχουν ενότητα οι κυρίστες για να ληστέψουν. Πίστεως λοιπόν και ενότητα του Παν είναι η ενότητα. Να λυπάσουμε την ενότητά μας. Αλλά ενότητα ανθρώπινη, που είπαμε είναι βλαβερή.
είναι γνωστό ότι η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος συζήτησε τα σοβαρά αυτά θέματα με υπευθυνότητα και νυφαλιότητα και γνώση. Το σημαντικό όμως είναι ότι διέφυραξε την ενότητά της. Μα μήπως μιλάει ύπνος σε μωρά, σε ζώα. Διακριθεί η αλήθεια, όταν δεν είναι μαρτυρική η ενότητα να ομολογήσουμε, να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό, όπως μαρτύρησαν οι Άγιοι μας. Ποια ενότητα, τι είδους ενότητα είναι αυτή? Ενότητα σάπια σταφίδα. Ενότητα ληστών, όπως λέει ο Σταφίδας. Το κακός ομονοϊσάντων που λέγαμε σήμερα στο ομονόησαν τότε στο πύργο της Βαβέλ, αλλά κακός ομονόησαν να φτιάξουν πύργο. Έτσι. Και συνεχίζει. Ακούστηκαν, λέει, οι απόψεις πολλών ιεραρχών και οι αποφάσεις ήταν σχεδόν ομόφωνες. Αποφασίσαν λοιπόν και έκαναν κάποιες βελτιώσεις στα κείμενα, κάποιες διορθώσεις και ήταν ομόφωνες σχεδόν οι αποφάσεις. Α, και κάποιες διαφωνίες θα υπήρχαν, οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες. Και συνεχίζει τώρα η εγκύκλιος και λέει τα εξής, προσέξτε το. Επειδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξε ανησυχία εν πολλής δικαιολογημένη σε πολλούς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς για τα κείμενα τα οποία θα συζητήσει η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, γι' αυτό συνιστούμε σε όλους να ειρηνεύουν. Γιατί πρώτοι εμείς, οι ιεράρχες, έχουμε δώσει την ομολογία της πίστεως κατά τη χειροτονία μας για να διαφυλάξουμε την Αποστολική και Πατερική Παρακαταθήκη που παραλάβαμε και αγρυπνούμε για το ποιμνιό μας, για τη δόξα του Θεού και τον έπαινο της Εκκλησίας. Ακούτε τώρα ψέματα. Αν λέει μερικές ανησυχίες από κληρικούς και λαϊκούς για τα κείμενα αυτά. Αυτά που γράφει ο κύριος Κερδικίδης και τόσοι άλλοι κληρικοί λαϊκοί, έτσι γράψανε πολλά, γράψανε πολλά μόνοι. Ξεσκόνησαν, προσκύνησαν τα κείμενα αυτά και έγραψαν πάρα πολλά. Πολύ ωραία. Και γι' αυτό λέει συνιστούμε να ειρηνεύουν, γιατί πρώτοι εμείς οι ιεράρχες, πρώτοι εμείς έχουμε δώσει ομολογία της πίστεως που τους δώσαμε. Στη χειροτονία. Στη χειροτονία ομολογεί ο επίσκοπος θα διαφυλάξει τους ιερούς κανόνες, τις παρακαταθήκες των πατέρων, την Αγία Γραφή κλπ. Θα τα διαφυλάξει, ομολογεί. Κάνει ομολογία πίστεως στη χειροτονία του επίσκοπος. Και τώρα σήμερα έχουν βγάλει μια πιο σύντομη ακολουθία που παραλείπουν την ομολογία. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέει εδώ ομολογούν ότι ομολόγησαν στη χειροτονία ότι θα διαφυλάξουν την Αποστολική και Πατερική Παρακαταθήκη που παρέλαβαν και αγρυπνούμε, λέει, για το ποιμνιό μας, για τη δόξα του Θεού και της Εκκλησίας. Αφού αγρυπνείτε τότε, γιατί δεν φέρετε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Μπορεί να αγρυπνεί κανείς και να είναι μέσα σε αυτό το παγκόσμιο αιρετικό κατασκεύασμα που μόνο ο διάβολος κυβερνάει. Μπορεί να βάζει την Ορθοδοξία μέσα εκεί στην ανηθικότητα, στις πόρτες, στο δεστικό μόνο, στα βλάσιμα αυτά που λένε αυτοί όλα, την Ορθοδοξία και αγρυπνείτε, πώς θα αγρυπνείτε? Και γιατί δεν καταδικάσετε τη μασονία, τον οικουμενισμό αφού αγρυπνείτε? Και γιατί δεν τα βάζετε με τους πολιτικούς, με τους πολιτικάδες και όλα αυτά? Και γιατί κάνετε γάμους και ξεχωρίζετε και ξαναπαντρεύετε τον κόσμο και όλα αυτά τα πράγματα και διαλύετε τις οικογένειες? Εφόσον αυτό το απαγορεύει η Αγία Γραφή. Γιατί συμβιβάζετε με ό,τι αποφασίσει το κράτος, με τον νόμο αυτό, και το σηκώσει στον Υπουργό για να μπει το προεδρικό διάταγμα? Σας το κοπεί αυτό το πράγμα. Δίνει διαβεβαίωση ο επίσκοπος όταν χειροτονηθεί, όταν εκλεγεί. Δίνει διαβεβαίωση ότι τηρεί τους νόμους του κράτους. Στον Υπουργό και έτσι βγαίνει το προεδρικό διάστημα και έρχονται εδώ και τον ανθρωνίζουν με μπάντες και αστυνομίες και με αυτά όλα, με τιμές και δόξες. Άμα δεν δώσει διαβεβαίωση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν βγαίνει το προεδρικό διάταγμα, δεν γίνεται επίσκοπος. Η Εκκλησία είναι υποτεταγμένη στο κράτος, είναι δούλη του κράτους και γι' αυτό όταν ο δικαστής βγάλει απόφαση ότι χωρίζει ο γάμος, πάει να το χαρτί στον επίσκοπο, ο οποίος στέλεσε. Εκάζει το Άγιο Πνεύμα. Αν το χαρτί στο αρχαιτή υπογράφει το διαζύγιο παλιότερα τότε, έκανε και μια προσπάθεια να συμφιλειώ στην Ιππατώ, υπογράφουμε. Κάνω το δεύτερο γάμο, δεν το κάνω και πάει λέγοντας. Είμαστε λοιπόν, είναι η Εκκλησία, είναι δούλοι στο κράτος. Και λένε εδώ οι επίσκοποι, έτσι, ότι έχουν δώσει ομολογία πίστεως κατά τη χειροτονία για να διασφαλίσουν την Αποστολική και Πατερική Παρακαταθήκη που παρέλαβαν και αγρυπνούν για το ποίμνιο. Αυτά λένε τώρα. Τώρα σε παιδιά, σε μωρά, σε ανόητους, σε καθυστερητές.
σύνοδος αυτή με τις αποφάσεις της να αποδειχθεί πνευματικό ορόσημο στην εκκλησιαστική μας ζωή. Όντως θα είναι πνευματικό ορόσημο. Ορόσημο προς τα βάρθα, προς τον κρεμό θα είναι ορόσημο. Θα νομιμοποιηθεί η αίρεση του Οικουμενικού Συνόδου. Νομίμως πλέον όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι η αρχή των παρανόμων συνόδων. Η αρχή για αυτή εδώ θα έχει ακολουθήσει και άλλη σύνοδος μετά και άλλη σύνοδος έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε. Για να μπορέσουν να συμβιβαστούν με τη νέα εποχή και με την παγκοσμιοποίηση, να πάει να συμπορευτεί η Εκκλησία. Και υπογράφουν όλοι αυτοί, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ναυπάκτος, ο Ιερόθεος κλπ. Αυτή λοιπόν είναι η εγκύκλιος και μας δίνει μια εικόνα, τι θα συζητηθεί κάτω στην Κρήτη, είναι συζητημένο ήδη, τι θα υπογραφεί μάλλον κάτω στην Κρήτη. Θα το υπερασπιστεί ο Αρχιεπίσκοπος από εδώ, από την πράση Ελλαδικής Εκκλησίας, ο Άφωνος, παντού και πάντα και ο Άφωνος, ποτέ δεν μίλησε και ποτέ δεν λέει τίποτα ουσιαστικό, να υπερασπιστεί κάτω όλα αυτά τα πράγματα που έχουν αποφασίσει εδώ οι επίσκοποι. Αυτή είναι η αδερφή μου η εγκύκλιος. Και μας προεξοφλεί περίπου τι θα γίνει και περίπου να πρέπει να καταλαβαίνουμε και να ετοιμαζόμαστε για χειρότερες καταστάσεις μέσα στην Εκκλησία. Η εκοσμίκευση που υπάρχει θα πάει στα ύψη, στο τετράγωνο θα έρθει. Ο συμβιβασμός, ο οικουμενισμός, όλα αυτά τα πράγματα και αυτή την εγκύκλιο τώρα την διάβασαν τόσοι ιερείς, έτσι, που υποτίθεται ότι ανησυχούν πολλοί ιερείς, είναι ευλαβείς πολλοί ιερείς κλπ. Την διάβασαν σε όλες τις εκκλησίες εδώ της Ελλάδος, σε νορίες. Έλαβαν υπόψη τους, ας πούμε, και τα μοναστήρια, όπως είναι εδώ το μοναστήρι της Γατζέας, της Αγίας Τριάδος, που σήμερα εορτάζει. Και όλα τα υπόλοιπα μοναστήρια έχουν λάβει που είναι μοναχοί, σύμφωνα με τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, είναι οι φύλακες της πίστεως. Οι μοναχοί είναι οι φύλακες της πίστεως. Έτσι λέει ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να ετοιμαζόμαστε για χειρότερες καταστάσεις, για μαρτύρια ίσως. Για αν δεν θέλουμε και εμείς να συμπορευτούμε, να εκοσμικευτούμε και εμείς και να πατήσουμε και εμείς έναν δρόμο μέσα στην, δίθεν στην Εκκλησία, αλλά όχι σταυρικό. Έναν δρόμο μέσα στην Εκκλησία, αυτή την κρατούσα Εκκλησία, την κράτουσα Εκκλησία, την κοσμική Εκκλησία, την εκοσμικευμένη, αλλά όχι σταυρικό. Καταργείται πλέον η σταυρική υπόθεση του Ευαγγελίου, το μαρτύριο, καταργούνται όλα, καταργούνται οι αγώνες των πατέρων, τα αίματα που έχησαν για την πίστη, όλα αυτά τα πράγματα και οδηγούμεθα στην οδό του συμβιβασμού. Χαράσεται πλέον η οδός του συμβιβασμού, της συνυπάρξεως. Αυτό θα πει οικουμενισμός. Η συνύπαρξη της Ορθοδοξίας με όλες τις άλλες αιρέσεις, γι' αυτό είπαμε πουθενά και σε κανένα κείμενο από αυτά που τουλάχιστον είδαν το φως εδώ της δημοσιότητας, από τις προσωπικές επιτροπές, πουθενά δεν μιλάνε για αιρετικούς. Αλλά για τις άλλους χριστιανούς, ας πούμε, τις άλλες χριστιανικές εκκλησίες, κοινότητες κλπ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για μεγαλύτερους αγώνες όσοι θέλουμε να παραμείνουμε Ορθόδοξοι. Δεν είναι θέμα να αναγνωρίσουμε ή να μην αναγνωρίσουμε, γιατί είπαμε, οι πατέρες λένε η σύνοδος από τις αποφάσεις της φαίνεται ένας Ορθόδοξης. Και επειδή δεν θα κουβεντιάσει τίποτα για θέματα πίστεως, δεν θα καταδικάσει τίποτα, τουλάχιστον αυτό είπαν οι επίσκοποι. Τώρα, αν θέλει ένας φωτισμός και θέλουν να ακολουθήσουν το μαρτυρικό Ευαγγέλιο και καταδικάσουν, μακάρι να είναι και να βγούμε ψεύτες. Μακάρι να βγούμε ψεύτες. Αλλά επειδή λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καταδικαστεί καμία αίρεση, αλλά θα επιβραβευθούν οι αιρέσεις και ο οικουμενισμός και θα συνεπάρχει πλέον η Εκκλησία από εδώ και στο εξής με συνοδικές αποφάσεις με τους αιρετικούς και με όλα αυτά τα συστήματα του κόσμου τούτου, Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Γι' αυτό πρέπει να ετοιμαζόμαστε για μεγαλύτερους αγώνες, αν θέλουμε να παραμείνουμε εντός Εκκλησίας και Ορθόδοξοι. Εντός Εκκλησίας δεν σημαίνει κοσμικής και κρατούσης Εκκλησίας, αλλά εντός Εκκλησίας βάσει της αληθινής πίστης που πρέπει να έχουμε. Για να είμαστε μέσα στην Εκκλησία πρέπει να έχουμε την αληθινή και ορθόδοξη πίστη, να τη ζούμε, να τη βιώνουμε και να την εκφράζουμε καθημερινά στη ζωή μας. Τότε είμαστε εντός Εκκλησίας. Και είμαστε εκτός Εκκλησίας όταν συμβιβαστούμε, όταν ακολουθήσουμε τους αιρετικούς οικουμενιστές επισκόπους και όλα. Είμαστε εκτός παρουσία, είμαστε εκτός Εκκλησίας. Τώρα, γιατί τα μυστήρια λειτουργούν προς το παρόν και η κατοικονομία κάνει των μικρών, των αστηρίκτων, των αυτών που δεν έχουν γνώση κλπ. Κατοικονομία, είπαμε, αυτό δεν δίνει άφεση αμαρτιών στους επισκόπους, οι οποίοι λένε ότι ορκίστηκαν να διαφυλάξουν την πίστη και να υποστηρίξουν το ποιμήμα και αυτά λοιπόν είχα να σας πω, καθυστερήσαμε λιγάκι να τα βγάλετε και στο διαδίκτυο για να δουν τη γνώμη μας και τη σκέψη μας, επειδή αρχίζει πλέον η διεξαγωγή της Συνόδου, να δουν όσοι θέλουν να πούμε και τη γνώμη τη δική μας και τη σκέψη τη δική μας, επειδή πολλοί παρακολουθούν από το διαδίκτυο, το οποίο έχει πάρα πολλά κακά, αλλά έχει κάποια μικρά καλά.
την διάδοση δηλαδή της αλήθειας και πως μπορεί αυτά που λέμε τώρα να φτάσουν την άλλη στιγμή στην Αμερική και στην Αυστραλία. Έτσι είναι και ένα καλό, υπάρχει ένα καλό στο διαδίκτυο και πρέπει να κάνουμε, να ξεχωρίσουμε πολύ τα πράγματα αν δεν θέλουμε να βλαφθούμε και από το διαδίκτυο. Πρέπει μόνο τα καλά να επιδιώκουμε και να κοιτάμε να βρούμε στο διαδίκτυο. Αυτά λοιπόν, ο Θεός να μας φωτίζει, το Άγιο Πνεύμα να είναι στη ζωή μας. Είπαμε προηγουμένως να μην ξεχάσουμε αυτά, πώς μπορεί να μιλάει το Άγιο Πνεύμα πριν μιλήσουμε εμείς, πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν υπάρχει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα από τα χαρίσματά του, από αυτά που θα μας δίνει, να τα θυμηθούμε πάλι αυτά, έτσι, και να κοιτάει ο καθένας τον εαυτό του πώς θα μπορέσει να γίνει ένα δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αυτά έχουν ψηφιστεί. Απλώς γίνεται επικύρωση νομίζω στο Σύνοδο κάτω. Θα τα επικύρωση. Θα τα υποστηρίξει ο Αρχιεπίσκοπος. Αυτά τώρα τα έχουν κοινοποιήσει σε τοπικές εκκλησίες. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά, αυτά είναι πριν την Ιερή Σύνοδο. Τη Σύνοδο. Από εκεί και μετά, μετά θα τα επίσημα, θα ανακοινώσουν, όπως φαίνεται, τις αποφάσεις, ναι, όχι τα πρακτικά. Τα πρακτικά, ας πούμε, θα κρατήσουν πρακτικά, αυτά κάποια στιγμή τώρα μπορεί, αλλά τις αποφάσεις θα βγάλουν, ας πούμε, μια ανακοίνωση, από ό,τι φαίνεται, που θα λέει αποφασίσαμε, ας πούμε, για το πρώτο ζήτημα, ας πούμε, το πρώτο ζήτημα ποιο είναι, ξέρω εγώ τι, η αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Αποφασίσαμε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, κάποιο κείμενο για την αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Για το δεύτερο θέμα, αυτά τα έξι θέματα, η Ορθόδοξη Διασπορά, αποφασίσαμε αυτό και αυτό και αυτό. Έτσι. Για το τρίτο θέμα, το αυτόνομο κλπ. Αποφασίσαμε αυτό. Θα πούνε τι αποφασίσανε στη Σύνοδο, στο λαό του Θεού. Έτσι. Τι αποφασίσανε στη Σύνοδο. Και αυτά τα κείμενα τα οποία έχουν προμελετήσει και προϋπογράψει, αν κάνουν και κάποιες διορθώσεις, να βγάλουν καμιά λεξούλα, να προσθέσουν καμιά προστασούλα άλλη, αν κάνει καμιά παρέμβαση κανένας από τους επισκόπους, τους αρχιεπισκόπους και τους πατριάρχες, έτσι και δουν, ας πούμε, με βάση τις αντιδράσεις του λαού γίνονται οι αλλαγές, να ξέρετε. Αλλά από το λαό να κοιμάται, αλλαγές δεν γίνονται τίποτα. Έτσι, μπορεί να αλλάξουν καμιά λεξούλα, καμιά αυτή, που αυτά τα κείμενα είναι όλα απαράδεκτα και θα έπρεπε πρώτα να καταδικαστούν οι αιρέσεις, η μασονία, ο οικουμενισμός κλπ. Και μετά όλα αυτά θα τα λύνανε σε 5 λεπτά. Γιατί θα ήταν η χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Συγγνώμη, πάτε, η θέση του όρους πια είναι πάνω σε αυτά. Το Άγιο Όρος, το Άγιο Όρος, Σωτήρη, χρηματίζεται από την Ευρώπη, από την Ελλάδα, χρηματίζεται. Παίρνει χρήματα και γι' αυτό τα 20 μοναστήρια έστειλαν και κάποιον αντιπρόσωπο. Έστειλαν κάποιον αντιπρόσωπο τα 20 μας, ίσως το απέτυχε ο Πατριάρχη, δεν ξέρω γιατί το Άγιο Όρος ανήκει στο Πατριαρχείο εκκλησιαστικά, έτσι. Έστειλαν κάποιον αντιπρόσωπο ο οποίος δεν εκφράζει το Άγιο Όρος διαχρονικά. Είναι οικουμενιστής αυτόν που έστειλαν κάποιον. Μονή Ιβύρου, νομίζω είναι στην Σταυρονική. Άκουσα, ναι. Έτσι δεν εκφράζει λοιπόν το Άγιο Όρος, δεν έστειλαν κάποιον σοβαρό και αυστηρό, έτσι, μοναχό ή από έναν ασκητή, έστειλαν κάποιον τύπου. Δεν εκφράζει το Άγιο Όρος σαν αντιπρόσωπο, αλλά είπαμε το Άγιο Όρος κρεματίζεται. Δεν θα μπορούσε να πει τίποτα καλύτερο το Άγιο Όρος. Ούτε περιμένουν να πει τα